κατάσταση του ανιψιού μου του Σαββάκη. Πραγματικά ήταν ένα θλιβερό συμβάν. Εγώ με τον Σαββάκη είμαστε σχεδόν της ίδιας ηλικίας, άρα σκεφτείτε πόσα χρόνια είμαστε μαζί, καθημερινώς, τα πάντα. Ξεκινήσαμε τις προπονήσεις μαζί, σχολείο μαζί. Και μόλις άκουσα το συμβάν, κοπήκαν τα πόθηκια μου. Κράτησε μας πολλά για να μας δώσει σημεία ζωής. Δόξα τω Θεώ έζησε. Εντάξει, τώρα ζούμε με την ελπίδα ότι μπορεί να επανέλθει σε όσο το καλύτερο δυνατόν, ούτως ώστε να ξεκινήσει να αυτοσυντηρείται, γιατί ακόμα ένα αυτοσυντηρείται. Είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, ασχέτως αν δεν το φαίνεται, αλλά δυνατός χαρακτήρας και παλεύει το καθημερινά. Σίγουρα έχει τα σκαμπανεβάσματα του τώρα. Μια μέρα είναι καλός, μια μέρα πέφτει, ψυχολογικά εννοώ, αλλά ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Έχει τη στήριξη του και από όλους μας και από τη γυναίκα του. Η Ελισάβετ είναι δυνατή και στηρίζει τον. Τώρα περιμένουμε το θαύμα, αφού γίνει ένα θαύμα και έζησε, περιμένουμε το θαύμα να καλυτερεύσει η κατάστασή του για να, όπως είπα πριν, να αυτοσυντηρείται, να σέρνεται τα παιδιά του που έχει 3 μωρά και περιμένουμε την καλύτερη μέρα.